Αγαπητοί μου, όπως πάντοτε, βρισκόμεθα εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 30 κεφάλαιο, στον 25 στίχον, που δεν προλάβαμε την περασμένη φορά να ολοκληρώσουμε. Ο στίχος μας λέγει: «Λαμπρά καρδία και αγαθή επιεδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσετε». Ενθυμίστε, αναφέρεται εις την ενότητα περί υγείας, περί καλής διατηρήσεως της υπάρξεώς μας από υγιεινής πλευράς. Η απόδοση είναι: ο καλόκαρδος και αγαθός άνθρωπος φροντίζει για τα φαγητά του και τα απολαμβάνει. Και σας είχα πει ότι με την ευκαιρία, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε μία αφορμή να απλώσουμε ένα θέμα που μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, με την ευκαιρία που λέγει εδώ ότι επιεδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσεται, ότι δηλαδή θα φροντίσει για τα εδέσματα, είχα σκεφτεί να σας πω λίγα λόγια γύρω από το θέμα της διέτης. Η λέξη δίαιτα δεν αναφέρεται σε αυτό που νομίζουμε σήμερα, δηλαδή κάνω δίαιτα κτλ. Απλώς από το ρήμα διαιτώμε, που θα πει συντηρούμε, τρώγω κλπ. Μην πηγαίνει λοιπόν το μυαλό σας στην περίπτωση όπως σήμερα μιλάμε περί διέτης, αλλά με την κυρία σημασία που θα πει ποιο είναι το διαιτολογιόν μας. Διαιτολογιών μας, βλέπετε. Το διαιτολόγιο αυτό, για να το δούμε, πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Πρέπει να πούμε ότι ο Θεός καθόρισε τη δίαιτα των ανθρώπων, όπως καθόρισε και τη δίαιτα όλων των ζώων. Εκεί δεν θα μείνω, γιατί θα είχα κάποιες διαφοροποιήσεις που δεν είναι της ώρας να τις πούμε, παρά μόνο ότι το διαιτολόγιο των ανθρώπων καθορίστηκε από το Θεό να είναι το φυτικό βασίλειο. Βέβαια πρέπει να το ξέρουμε ποιο είναι το διαιτολόγιο μας, η δίαιτά μας, γιατί βλέπετε σήμερα ιδίως ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά να βρει κάπου να ξεκινήσει να εφαρμόσει στη ζωή του, γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαιτά το μέχρι σήμερα τον έβγαλε σε αδιέξοδα. Προκάλεσε αρρώστιες και άλλα πολλά. Νομίζω ότι θα σας ενδιέφερε αυτό το θέμα, χωρίς βέβαια να αναφερθώ σε ρετσέτες, δηλαδή ότι πρέπει έτσι ή αλλιώς να φάμε, αλλά απλώς καθορίζομαι την δίαιτα όπως την καθορίζει ο Θεός. Και όπως σας είπα, ο Θεός καθόρισε τη δίαιτα των ανθρώπων να είναι μόνο στο φυτικό βασίλειο. Αν το θέλετε, και δια τα ζώα μόνο το φυτικό βασίλειο. Είπα, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα των ζώων. Έτσι, ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, ευλογεί τα ζώα, ευλογεί και το αντικείμενο της διαίτης του, δηλαδή το φυτικό βασίλειο. Και αυτή η ευλογία παρατηρούμε ότι είναι διαρκής μες τους αιώνες. Βέβαια θα μου πείτε, όταν ο Θεός έκανε τα πάντα όλα αυτά, δεν τα ευλόγησε? Ναι, παρότι τα ευλόγησε, εν τούτης προβαίνει ξανά και ξανά σε ευλογία μέχρι σήμερα. Σήμερα εάν στρώσουμε το τραπέζι μας, πάλι ζητούμε την ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Θεού πρέπει να είναι διαρκής και διαρκής επί των εδεσμάτων μας, και επί του νερού που θα πιούμε και επί του κρασιού που θα πιούμε κλπ. Ακούστε λοιπόν πως ο Θεός, μετά την ευλογία που καθόρισε ποιο θα είναι η δίαιτα, τι λέει. Και είπε ο Θεός: «Ιδού, δέδοκα αποτείνεται στους πρωτοπλάστους», διότι δεν μπορεί να αποταθεί στα ζώα. Τι θα μπορούσε να εννοεί στα ζώα? Αποτείνεται εις τους δύο πρωτοπλάστους. «Ιδού, δέδοκα ημίν πάντα χόρτων, σπόριμων, σπύρων, σπέρμα, ο εστίν επάνω πάσης της γης, και παν ξύλων»,
ξύλων θα πει δένδρων. Ο έχει εαυτό καρπών σπέρματος σπορίμου, ημίν έστε εις βρόσιν. Να σταθεί για σας ως δίαιτα, ως φαγητό. Και πάση της πετινής του ουρανού και παντί ερπετό. Εδώ ερπετό δεν είναι το φίδι, αλλά είναι παν ό,τι υπάρχει επάνω στην επιφάνεια της γης. Συνεπώς είναι και τα φίδια φυσικά, αλλά είναι και τα τετράποδα κλπ. Παν ό,τι περπατάει. Εδώ βάζει το γενικό χαρακτηρισμό έρπο, ερπετών, παν ό,τι περπατάει επάνω στην επιφάνεια της γης. Έρποντι επί της γης, ο έχει εν εαυτό ψυχήν ζωής, που έχει ζωή και έχει ανάγκη να φάει, και πάντα χόρτων χλωρών εις βρόσιν. Και γένετο ούτως, μας λέει το βιβλίο της γενέσεως, εις το πρώτο κεφάλαιο. Κάνει εντύπωση ότι για να επιζήσουν οι ζώντες οργανισμοί, παρά την ληφθήσαν ευλογία που σας είπα προηγουμένως, πρέπει να φάγουν και να τραφούν. Θα μπορούσε να υπάρχει ίσως η άποψη, αφού πήραν τα ζώντα όντα, επήραν την ευλογία, θα υπήρχε ανάγκη να φάνε? Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν με μόνη την ευλογία? Εδώ είναι εκείνο που συνήθως, που γράφει η Κοινή Διαθήκη, νομίζω ο Άγιος Ιάκωβος αδερφός Θεός, ποια η σημασία και ποια η αξία όταν στον φτωχόν του πεις άντε να σε ευλογεί ο Θεός και δεν του δώσεις τα επιτίδια της τροφής της ζωής του. Δηλαδή να μην του δώσεις ελεημοσύνη να φάει, αλλά να του πεις να σε ευλογεί ο Θεός. Βλέπετε πόσο περίεργο είναι. Πάντως η ζωή χωρίς τροφή θα επιφυλαχθεί δια τον μέλλοντα αιώνα, γιατί τότε πάλι θα καθορίσει ο Θεός, για να υπάρχουμε δεν θα τρώμε. Είναι κάτι πραγματάκια, γι' αυτό νομίζω ότι, δεν ξέρω αν καλά έκανα να σας τα πω αυτά, που οι χριστιανοί μας δεν τα γνωρίζουν και θα έπρεπε αυτά να τα γνωρίζουν, ότι είναι στοιχειώδη, δεν υπάρχει αντίρρηση. Αν λάβετε υπόψη τους αιρετικούς, πρόχειρα τους χιλιαστάς, οι οποίοι λένε ότι μετά από την κρίση που θα γίνει και λοιπά και λοιπά, θα ζουν άνθρωποι επί της γης, θα υπάρχει ακόμη ο γάμος, ενώ δεν θα υπάρχει, και θα υπάρχει ακόμη και η διατροφή. Θα τρώμε και θα πίνουμε. Γι' αυτό βλέπετε σε κάτι φυσικά φανταστικές φωτογραφίες που βάζουν, όχι φωτογραφίες, σκίτσα ξέρω εγώ, έγχρωμα είναι, έγχρωμα, και βάζουν, τι να σας πω, τους ανθρώπους να κάθονται πολύ ευχάριστα, να έχουν φρούτα, να τρώνε, να πίνουν, ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά, γιατί πιστεύουν στο γάμο και λοιπά και λοιπά. Λάθος. Σαφέστατα το λέει η Αγία Γραφή, ότι μετά από την Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχει γάμος. Το έχει πει ο Χριστός, ξαναλέγω, σαφέστατα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος. Ο γάμος, ξέρετε τι είναι? Ένα σχήμα. Ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Και το σχήμα αυτό υπάρχει γιατί υπάρχει ο θάνατος. Όπου θάνατος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει γάμος. Δεν υπάρχει λόγος. Στους Αγίους Αγγέλους δεν υπάρχει γάμος, γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι, εφόσον ο θάνατος θα καταποθεί, θα νικηθεί, τότε για ποιο λόγο να υπάρχει ο γάμος? Περιτέρι. Και αφού όλοι θα αναστηθούν. Τώρα πρέπει να φάμε για να ζήσουμε. Αλλά τότε δεν είναι ανάγκη πια να τρώμε. Εδώ να καθορίσω κάτι που πολλοί το παρανοούν. Το σώμα μας, αν κανείς δεν προσέχει ή νίσταξε, παρακαλώ να προσέξει τώρα. Εάν το σώμα μας έχει ανάγκη από τροφή, τότε μετά την Ανάσταση των νεκρών δεν θα έχει ανάγκη από τροφή, γιατί θα είναι πνευματικόν. Όταν λέμε πνευματικό, δεν εννοούμε άειλον. Εδώ είναι η μεγάλη παρεξήγηση και παρανόηση. Αλλά εννοούμε ότι με κάθε τρόπο
θα συντηρείται η ύπαρξή μας, η οποία θα είναι όπως τη βλέπετε τώρα. Θα είναι πάλι το σώμα όπως το βλέπετε. Όπως εμένα με βλέπετε και όπως εγώ σας βλέπω. Και αν θέλετε να ακριβολογήσω, όπως είδαν τον Ιησού Χριστόν μετά την Αναστασή του. Του έλειπε τίποτα? Όχι. Ο Χριστός μετά την Αναστασή του δεν είχε ανάγκη να φάγει, αλλά έφαγε προς πίστωση της Αναστάσεώς του. Όταν τον ψηλαφούν, τον πιάνουν οι μαθηταί απόντος του Θωμά, που αυτό επανελήφθηκε παρόντος του Θωμά, έτι δε λέγει το Ιερό Κείμενο, απιστούντον από τη χαράς. Τους είπε, απιστούσαν από τη χαρά. Έχετε τι βρόσιμον? Έχετε τίποτα φαγητό? Κάτι που τρώγεται? Και του έδωσαν ψημένο ψάρι, ένα κομμάτι, και του έδωσαν και κυρίθρα, μέλι. Και έφαγε ενώπιον πάντων. Ο δε Απόστολος Πέτρος λέγει ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Ο δε Λουκάς σημειώνει στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων ότι μετά των μαθητών του ήταν συναλυζόμενος. Συναλύζομαι, θα πει, αυτή η νεοελληνική μας έκφραση με κάποιους τους οποίους θεωρώ πολύ φιλικούς, τρώω ψωμί και αλάτι. Τώρα είμαι στην έκφρασή μας. Αυτό στην τότε γλώσσα έλεγεται συναλύζομαι, συναλύζομαι, τρώω αλάτι μαζί με άλλους. Δηλαδή έχω πολύ πυκνή κοντινή συντροφιά. Δεν είχε όμως ο Κύριος ανάγκη να φάει. Όλα αυτά ήταν προς πίστωση ότι δεν είναι φάντασμα. Σαφώς, σαφέστατα. Αν ελθόν δε εις τους ουρανούς, θα ήταν αστείο εκείνο το σώμα, να πιστεύαμε και να λέγαμε ότι ο Κύριος τώρα για να συντηρήσει εκείνο το σώμα του, αν ελθόν εις των ουρανών, ότι εκεί τρώγει. Δι' όνομα του. Έτσι λοιπόν, το σώμα εκείνο του Χριστού ήταν πνευματικό. Δηλαδή, συνετηρείτο από το Πνεύμα το Άγιον. Όπως συντηρείται σήμερα το σώμα μας από το ψωμί, έτσι θα συντηρείται τότε το σώμα μας από το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό θα λέγεται πνευματικό σώμα. Όχι λοιπόν άειλον, αλλά από το Πνεύμα το Άγιον συντηρούμενον. Εκείνο δε που είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο και που το χρησιμοποίησε ο διάβολος εις τον Χριστόν που κατέφυγε στην έρημον, ότι είναι γραμμένο, λέγει, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Ναι, ουκ επάρτο, αλλά με το λόγο του Θεού, και με το λόγο του Θεού. Αυτό έχει διτόν χαρακτήρα στην παρούσα ζωή. Ο άνθρωπος, επειδή είναι ψυχή και σώμα, θέλει να τραφεί και με το ψωμί αλλά και με το λόγο του Θεού. Τότε δεν θα έχει ανάγκη από το ψωμί, συνεπώς θα τραφεί μόνον με το λόγο του Θεού. Μόνον. Δηλαδή θα πει ο Θεός να συντηρούμεθα άνευ υλικών τροφών, και μόνο γιατί θα το πει, τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Στον παρόντα κόσμο όμως πρέπει να φάμε. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια τον μέλλοντα ο Θεός και ταύτην, ποιε ταύτην, την κοιλίαν. Και ταύτα, ποια ταύτα, τα βρώματα, τα φαγητά. Είναι γραμμένα αυτά στο έκτο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και ταύτα, λέγει, καταργήσει ο Θεός. Καταργώ, θα πει, θέτω εκτός έργου. Προσέξτε, καταργώ δεν σημαίνει εκμηδενίζω, εξαφανίζω, αλλά θέτω εκτός έργου. Εκεί που λέμε στη μία ευχή νεκρόσιμος, νεκρόσιμο ακολουθεί, αλλά και στο μνημόσυνο και τα λοιπά, ότι ο Θεός λέει θα καταργήσει τον διάβολον. Όταν λέει θα καταργήσει εκεί ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, ο τον διάβολον καταπατήσας, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολον, τον δε διάβολον καταργήσας, δεν σημαίνει εξαφάνιση του διαβόλου, αλλά θα είναι εκτός ενεργίας. Προσέξατε. Συνεπώς, δεν σημαίνει δεν θα έχω κοιλιά. Τότε θα αρχίσω να μην είμαι άνθρωπος. Αλλά δεν θα υπάρχει σε ενέργεια η κοιλιά.
η τροφή, η όλη διαδικασία της διατροφής, της πέψεως και τα λοιπά. Αυτά δεν θα υπάρχουν. Αυτά θα ήθελα παρακαλώ να τα θυμώσετε, να τα ξέρετε. Είναι καθαρώς πνευματικά θέματα, γιατί καθορίζουν την πορεία μας σε αυτόν τούτο τον κόσμο. Καθορίζουν και τη σωτηρία μας. Δεν είναι ψηλός λόγος το ψημεγιώτα, δηλαδή α, δεν βαριέσαι, κάπως μαθαίνουμε ειδικά και εγκυκλοπαιδικά. Όχι, 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 όχι. Είναι καθαρώς πνευματική λόγη αυτή. Η βρώση ωστόσο κάνει τη δημιουργία, το ότι τρώμε στον παρόντα κόσμο, να σφιχτοδένεται σε μια αλληλοεξάρτηση. Είπαμε ότι η καθοριζομένη δίαιτα του ανθρώπου είναι το φυτικό βασίλειο. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος εκρεοφάγησεν παρά την θέληση του Θεού και παρά την ευλογία του Θεού. Εκρεοφάγησε ο άνθρωπος. Τούτο συνέβη μετά την πτώση. Το βλέπουμε στον Άβελ, που είναι παιδί τώρα των πρωτοπλάστων, να είναι ποιμήν προβάτων. Πώς θα το νομίζαμε, θα ήταν ποιμένας χωρίς να πίνουν το γάλα ή να τρώνε το κρέας? Όχι. Άρχισε λοιπόν η κρεοφαγία, όπως βλέπουμε από αυτούς ακόμη τους πρωτοπλάστους, και συνεχίστηκε. Ξεχάστηκε η εντολή του Θεού τι έπρεπε να φάτε. Όμως ο Θεός, ενώ είπε θα τρώτε μόνο, θα τρέφεστε μόνον από το φυτικό βασίλειο, βλέποντας τους ανθρώπους να τρώγουν κρέας, συνεχωρήθη θα πει επετράπη, και ευλογήθηκε η βρώσης του κρέατος μετά των κατακλυσμών. Δηλαδή πέρασε αρκετός καιρός, είχαν φύγει οι πρωτόπλαστοι από τον παρόντα κόσμο και λοιπά και λοιπά. Βρισκόμαστε λοιπόν στις ημέρες του Νόε. Εκεί συνεχωρήθη, δηλαδή επετράπη η βρώσης του κρέατος. Για να μην νομίσουμε ότι είναι τώρα, εάν τρώμε κρέας, ότι είναι αμαρτία. Όχι, θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Το βιβλίο της Γενέσεως γράφεται εξής: «Και ευλόγησε ο Θεός τον Νόε». Είναι εκείνο το πρόσωπο που αντικαθιστά τον Αδάμ και την Εύα, ο Νόε. Γιατί προβαίνει ο Θεός, αφού όλοι επνίγησαν με τον κατακλυσμό, προβαίνει τώρα στον καινούριο κόσμο, και για να έρθει του καινούριου κόσμου είναι ο Νόε. Γι' αυτό και τον ευλογεί ο Θεός, όπως ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα. «Και τους ιούς αυτού», και είπεν αυτοίς, και είπε σε αυτούς, «αυξάνεστε και πληθύνεστε», ό,τι είχε πει στους πρωτοπλάστους, «και πληρώσατε την γη», και κατακυριεύσατε αυτοίς, «γεμίστε τη γη», να κατοικήσετε επάνω στη γη και να γίνετε οι κύριοι της γης. «Και πάνερπετών», υπενθυμίζω, είναι το ζωικό βασίλειο και όχι τα φίδια, «και πάνερπετών ο εστίν ζών», που είναι ζωντανό, «ημίν έστε εις βρώση», να σταθεί για σας, για φαγητό σας, για δίαιτά σας. «Ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημίν τα πάντα». Σας δίνω τώρα όλα σαν να ήτανε φυτικό βασίλειο. Σαν να ήτανε. Ως λάχανα χόρτου. Σαν να ήτανε το φυτικό βασίλειο. «Πλην κρέας ενέματι ψυχής ου φάγεστε». «Πλην όμως δεν θα φάτε κρέας ομό που έχει φέρει επάνω το αίμα, αυτό δεν θα το φάτε». Προφανώς λοιπόν, ή το αίμα θα έπρεπε να πληθεί να φύγει. Οι Εβραίοι, ξέρετε, μέχρι σήμερα το κρέας που αγοράζουν το πλένουν. Είναι γνωστό. Αν πάρουν φερυπίν ένα πρόβατο για να το φάνε το Πάσχα, μέχρι σήμερα και οι Εβραίοι της Διασποράς. Το ξέρουμε αυτό, όπου είναι οι Εβραίοι, το κάνουν αυτό το πράγμα, το βάζουν μέσα σε μία σκάφη και το πλένουν να μην υπάρχει καθόλου αίμα. Όπως απειγορεύεται και το πνικτόν, το οποίο βέβαια ο αρχαίος κόσμος έκανε πάρα πολύ μεγάλη χρήση. Πνικτόν θα πει όπως ακριβώς τα κουνέλια,
γιατί εμείς διατηρούμε μόνο στο κουνέλι την περίπτωση, δεν το σφάζουμε, το χτυπάμε εδώ πίσω από τα αυτιά, στο κεφάλι, αυτό σκοτώνεται και το αίμα έχει μείνει μέσα. Αυτό λέγεται πνικτόν, από το πνίγο, και φυσικά δεν φεύγει το αίμα. Αυτό ο αρχαίος νόμος το απηγόρευε, ρητός το απηγόρευε. Έτσι, ή πνικτόν, αν έπρεπε να φάει ένας άνθρωπος, ή να μην ήταν πνικτόν, αλλά να ήταν κρέας το οποίο έχει επάνω του το αίμα, αυτό απηγορεύεται. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Πάντως ο Θεός βλέπουμε να κρατάει κάτι για τον εαυτό του. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, θα σας το εξηγήσω. Πάντως παρατηρούμε ωστόσο μία προοδευτική παραχώρηση του Θεού στην ανθρωπίνη δίαιτα. Πρώτον, πάντα χόρτον, είναι τα λαχανικά. Είναι η χαμηλή, θα λέγαμε, βλάστησης. Είναι ο λαχανοκηπός μας, να το πούμε έτσι. Δεύτερον, παν ξύλων. Ξύλων, σας είπα, θα πει δένδρων. Συνεπώς, ό,τι ένα δένδρον κάρπιμο μπορεί να παράγει. Τρίτον, παν ερπετών, δηλαδή από το ζωικό τώρα βασίλειο. Τέταρτον, ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημί τα πάντα. Τα εξισώνει όλα ο Θεός. Μπορείτε να φάτε οτιδήποτε πάνω στη γη. Έχουμε λοιπόν αυτήν την προοδευτική δίαιτα. Αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, παν κτίσμα καλών και εις ουδέν απόβλητον μετευχαριστίας λαμβανόμενον. Αυτό προσέξατε έτω και θα ευχόμουν να το θυμόσαστε. Θα σας χρειαστεί πολλές φορές στη ζωή σας, είτε διότι κάτι θα σας προβληθεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είτε διότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε έναν αιρετικό. Τι? Κάθε κτίσμα είναι καλό. Ό,τι έκανε ο Θεός, φυτικό, ζωικό, βασίλειο, ό,τι, είναι καλό. Και τίποτε, μάλιστα το λέει, και θετικός και αρνητικός, και ουδέν απόβλητον. Η θετική όψη διατύπωσης είναι παν κτίσμα Θεού καλών. Τώρα εδώ, και ουδέν απόβλητον. Και τίποτα δεν είναι εκείνο το οποίο μπορεί να αποβληθεί. Μετευχαριστίας λαμβανόμενον. Θα το παίρνουμε, θα το καταναλώνουμε με δοξολογία του Θεού και με ευχαριστία. Και τούτο γιατί είχε τότε ο Απόστολος Παύλος και σήμερα όχι ο λιγότερο, γι' αυτό σας είπα θα σας χρειαστεί το χωρίον αυτό, είχε να αντιμετωπίσει τους διαρχικούς αιρετικούς. Διαρχικός, δηλαδή πίστευαν και πιστεύουν μέχρι σήμερα, Φερρυπίνοι Βουδιστέ και όλες οι ανατολικές θρησκείες είναι διαρχικές. Και μην ξεχνάτε ότι οι ανατολικές θρησκείες βασιλεύουν στην εποχή μας και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αμερική και παντού. Και θυμάμαι ένας από τους Beatles αγόραζε όλες τις αγελάδες, είχε προσχωρήσει στον βουδισμό και είχε αγόραζε όλες τις αγελάδες εκείνες οι οποίοι θα οδηγούνται εις το σφαγείο, και είχε ένα πολύ μεγάλο κτήμα και εκεί τις διέτρεφε, και όχι να προβεί σε σφαγή. Αν ψοφούσε η αγελάδα, ψόφισε. Όχι όμως να τις φάξει. Γιατί πίστευαν και πιστεύουν οι διαρχικοί ότι τα ζώα αυτά έχουν ψυχή, με την έννοια που έχουμε εμείς ψυχή. Αυτά τα πράγματα είναι αιρετικές θέσεις. Πέρα και πέρα αιρετικές θέσεις. Είναι εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, μη άψη, μη δε γεύση, που αργότερα οι Μανιχαίοι καλλιεργούσαν αυτές τις θέσεις. Τι είναι το μη άψη, μη δε γεύση? Είναι μην αγγίξεις, μη γευθείς, να πας να φας σήκω. Μάλιστα πολύ έντονα αναφέρεται ο Ιερός Αυγουστίνος στο θέμα του μηχανισμού, μανιχαϊσμού, να πας να φας σήκω. Αυτό είναι έγκλημα. Τι έγκλημα? Φόνου. Θα φας σήκω, έχει ψυχή. Εάν το σήκω, λέει, πεθάνει και πέσει κάτω από τη σηκιά, τότε μπορείς να πας να το φας. Τότε δεν θα έχεις επιτελέσει φόνον. Ακούτε παρακαλώ. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο το μη άψη, μη δε γεύση. Θα έρθουν οι μέρες δηλαδή που έτσι θα κινούνται οι άνθρωποι. Όπως και θα εμπόδιζαν και το γάμο. Διότι τον γάμο τον θεωρούσαν ακάθαρτον. Ναι. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι και τα ανθρώπινα δόντια
Δηλαδή η οδοντοστοιχεία μας, αγαπητοί, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι χορτοφάγος. Δεν έχει δόντια συλληπτικά, όπως είναι του σκύλου, της γάτας. Κοιτάξτε τη γάτα να δείτε πως τρώει. Έχει κάτι σκυλόδοντα με τα οποία συλλαμβάνει την τροφή, σουβλερά, μυτερά δόντια, τα οποία μυτερά δόντια πιάνει τα ποντίκια, ό,τι τα πιάσει, και δεν μπορεί η γάτα να μασίσει. Προσπαθεί να μασίσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, γι' αυτό και την τροφή της περίπου την τρώγει καταπίνοντας. Ενώ αντιθέτως ο άνθρωπος έχει τα δόντια του και μασάει πολύ καλά. Όπως ακριβώς όλα τα χορτοφάγα ζώα έχουν δόντια κανονικά, χωρίς να έχουν αυτά τα μυτερά δόντια. Έχουμε βέβαια 2 και 2, 4 σκυλόδοντα, αλλά είναι υποτυπώδη, είναι στοιχειώδη για να μπορούμε να φάμε κανονικά. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, που δείχνει ότι η καταγωγή μας ήταν να τρώμε μόνο φυτικό βασίλειο. Πάντως, όπως είπαμε, η κρεοφαγία συνεχωρήθη, επετράπη. Ακόμη παρατηρούμε ότι η κρεοφαγία δίδεται με όρους. Τι λέγει? Πλην κρέας εν αίματι ψυχής ουφάγεστε. Δηλαδή το να υπάρχει επάνω το αίμα, επάνω στο κρέας, δεν θα φάτε. Θυμάμαι στην κατοχή, οι Γερμανοί είχαν φέρει από τη Ρουμανία κάτι θαυμάσιες κονσέρβες, του ενός κιλού ήταν. Ξέρετε τι ήταν μέσα? Όπως έσφαζαν τα ζώα, βέβαια τότε ήταν και ο πόλεμος, ήταν και η πείνα, και επινοούσαν το κάθε τι που θα μπορούσε να συντηρήσει στη ζωή. Είναι γνωστό ότι και στο δικό μας εδώ που είχαμε, τώρα δεν ξέρω, υπάρχει στη Λάρισα το σφαγείο, ένα αυλάκι που το αίμα τρέχει, και βέβαια σήμερα εμείς δεν το μαζεύουμε το αίμα, εκεί στη Ρουμανία το μάζευαν το αίμα και κατά κάποιο τρόπο το έπιζαν, το ψήναν, το βραζαν, πως γινόταν δεν ξέρω, πάντως ήταν πυκτό μέσα στις κονσέρβες. Μπορώ να σας πω ότι είχα δοκιμάσει από αυτή την κονσέρβα, ήταν νοστιμότατο, για να σας δείξω την περίπτωση του αίματος. Γιατί και σήμερα αυτό το θέμα αίμα δεν ισχύει. Προσέξτε, τώρα δεν ισχύει, το υπογραμμίζω αυτό. Ωστόσο, ουφάγεστε λέγει, δεν θα φάτε κρέας με αίμα επάνω, και γάρ. Μάλιστα πολλές φορές εκείνοι που έχουν και κάποια αναιμία, τρώνε σπλήνα και είναι και το αίμα μπόλικο εκεί, μισοψημένο το κρέας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μη φοβόσαστε, δεν κάνουμε τώρα αμαρτία. Ήταν μια εποχή αυτό. Και γάρ το ημέτερον αίμα των ψυχών ημών εκχυρός πάντων των θηρίων εξητήσω αυτό. Τότε λέει θα επιτρέψω στα θηρία να σας φάνε εσάς, και θα ζητήσω λέει το αίμα που φάγατε εκχυρός θηρίων, δηλαδή να σας φάνε τα ζώα, τα γρήμια. Εδώ προσέξτε. Όταν ο Θεός δίδει κάτι, μπορεί να δώσει πολλά, αλλά πάντοτε κρατάει κάτι για τον εαυτό του. Ξέρετε τι είναι αυτό? Προσέξτε. Στον παράδεισο όλα τα δέντρα λέει είναι δικά σας, η καρπή των είναι δική σας, εκτός από τους καρπούς ενός δέντρου. Πάντα κρατάει ο Θεός κάτι. Αλλά γιατί ο Θεός κρατάει κάτι για τον εαυτόν του? Για να έχει ο άνθρωπος την υπακοή πάντα στο Θεό. Όλα αυτά σας τα δίνω εκτός από αυτό. Για να υπάρχει υπακοή. Δεν υπήρχε στον καρπό που ο Κύριος είπε δεν θα δοκιμάσετε. Δηλαδή το δέντρο της γνώσεως κλπ. Τίποτα το δηλητηριώδες, τίποτα. Οι πατέρες το τονίζουν ιδιαιτέρως. Δεν υπήρχε τίποτα το δηλητηριώδες. Γι' αυτό και δεν καθορίζεται τι δέντρο ήταν αυτό. Κάποιοι μεταγενέστεροι το θέλουν να είναι μιλιά, το θέλουν να είναι δεν ξέρω τι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν έπρεπε να φάγουν τον καρπόν αυτόν για λόγους καθαρά υπακοής. Και οι πρωτόπλαστοι πέθαναν επειδή δεν υπήκουσαν. Δεν ήταν συνεπώς ο θάνατός των,
γιατί έφαγαν τον καρπόν, αλλά γιατί δεν υπήκουσαν. Ο θάνατος ήταν στην ανυπακοή. Ο Αδάμ έζησε, είναι πασίγνωστο, 930 χρόνια. Μία ολόκληρη βυζαντινή αυτοκρατορία, θα λέγαμε, έζησε ο Αδάμ. Έτσι και εδώ τώρα κρατάει ο Θεός κάτι για τον εαυτόν του. Θα φάτε αυτό το κρέας χωρίς, αλλά όχι με αίμα. Για να υπάρχει πάντοτε αυτή η πειθαρχία. Αυτό να το γνωρίζουμε. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι η νηστεία που κάνουμε, που είναι καθιερωμένη νηστεία της Εκκλησίας μας, και στην Αγία Γραφή, εκείνη η πηγή της, η εντολή της νηστείας στην Αγία Γραφή, δεν αντίκειται εις το έδωκα ημίν τα πάντα, δεν αντίκειται, αλλά ανοίγει το δρόμο στην προπτωτική κατάσταση. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι όχι γιατί δεν γνωρίζουν, σίγουρα δεν γνωρίζουν, αλλά όπως τους λένε οι πατέρες αυτούς τους ανθρώπους, παρότι είναι χριστιανοί μας, είναι χειρόδης άνθρωποι. Το χι με όμικρον γιώτα. Είναι χειρόδης άνθρωποι. Δηλαδή σκέπτονται όπως ένας χείρος. Το έχω μπροστά μου, θα το φάω και δεν λογαριάζω τίποτα. Ξέρετε τι λένε? Γιατί όλες οι τροφές μας τις έδωσε ο Θεός. Γιατί λοιπόν θα πρέπει σήμερα να φάω από αυτό και αύριο να μην φάω από αυτό? Μα ο Θεός καθορίζει την νηστεία. Ακόμη και το θέμα των σχέσεων στο γάμο μέσα, σου λέει πού είναι η αμαρτία? Σαρακοστή Φερυπίν, πρέπει να κάνουν οι σύζυγοι εγκράτεια. Πού είναι η αμαρτία? Μα ο Θεός το λέγει αυτό και το καθορίζει. Μα αφού ευλόγησε τον γάμο, έχω πάσα ελευθερία να κινηθώ όπως θέλω και όποτε θέλω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Το τονίζω αυτό γιατί δυστυχώς έχουμε τέτοιους θειασότες στην εποχή μας. Τι ανοίγει? Η νηστεία των δρόμων στην προπτωτική κατάσταση. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: επειδή ούκαι νηστεύσαμεν, εξεπέσαμεν του παραδείσου. Επειδή, λέγει, δεν νηστέψαμε, δηλαδή φάγαμε τον καρπόν, γι' αυτό ξεπέσαμε από τον παράδεισο. Τον χάσαμε τον παράδεισο. Νηστεύσαμε τίνιν, ας νηστεύσουμε λοιπόν, ή να εν αυτό επανέλθουμε. Για να επανέλθουμε εις τον παράδεισο πρέπει να νηστέψουμε. Είδατε ο Κύριος Ιησούς, ο νέος Αδάμ, αποσύρεται 40 ημέρες εις την έρημο, μη τρώγοντας τίποτε απολύτως, ούτε πίνοντας. Για να μην θεωρηθεί ότι ήταν κάτι το υπερφυσικό εις τον Χριστόν, προηγήθηκε εις τον Μωυσή δύο φορές νηστεία 40 ημέρες, και ούτε όχι μόνο δεν έφαγε αλλά και δεν ήπιε, και άλλη μία στον προφήτη Ηλία. Βεβαίως βλέπετε αυτούς τους δύο που ενίστευσαν εις τον χώρο της μεταμορφώσεως μετά του Ιησού Χριστού. Βλέπετε ποια είναι η νηστεία. Ακόμη δεν πρέπει να υπάρχει η διάκριση μεταξύ καθαρών και ακαθάρτων τροφών ή ζώων. Πρέπει να πούμε ότι όταν ο Θεός είπε ότι δεν μπορείς να φας άλογο, γάιδαρο, καμήλα, διότι είναι ζώων ακάθαρτων, δεν ήταν ακάθαρτα τα ζώα οντολογικώς, αλλά ήταν νομικός. Καθορίζει ο Θεός και λέει: κοίταξε άνθρωπε, εγώ το καθορίζω. Δηλαδή νομικά, με τον νόμο, ότι αυτό το ζώο δεν θα το φας. Όπως ψάρια που δεν είχανε λέπια. Το χέλι απικορεύεται. Και τόσα άλλα. Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς. Όχι για τίποτε άλλο. Γιατί παν κτίσμα Θεού, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, σας είπα να το θυμόσαστε, καλόν και ουδέν απόβλητον. Θυμηθείτε εκείνη την οθόνη με τα ζώα, τα καθαρά και τα ακάθαρτα, που προευλήθη εν οράματι στον Απόστολο Πέτρο, που άκουσε μια φωνή: πέτρες, θύσον φάγε. Δηλαδή, σφάξε και φάει. Κύριε, ποτέ, λέει, δεν έφαγα ποτέ μου ακάθαρτο ζώο.
αλλά είναι νομικής διαστάσεως ακάθαρτο ζώο. Γιατί αν ήταν οντολογικής, θα πρέπει ο Θεός να έκανε και καθαρά και ακάθαρτα. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε μέσα σε μια διαρχία. Δύο αρχές, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Ο Θεός των καθαρών και ο Θεός των ακαθάρτων. Καταλάβατε, όλες οι αρχαίες θρησκείες, μη εξαιρουμένης και της ελληνικής, κατά βάση όλες ήσαν διαρχικές. Κατά βάση. Αν σήμερα, Φερρυππίν, ένας χριστιανός δεν τρώγει κρέας, επηρεαζόμενος από τις ανατολικές θρησκείες, αμαρτάνει θανάσιμα. Γιατί πιστεύει, χωρίς το καταλαβαίνει, σε διαρχικό Θεό. Θυμάμαι κάποιος είχε βιολόγους, ξέρω εγώ, επαγγελματικούς, μεταναστευτικούς. Είχε βρεθεί στην Αφρική και εκεί έμαθε να μην τρώει κρέας, διότι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αφού του έκανα την εξήγηση, μόνος του βέβαια πια, έκαψε όλα αυτά τα βιβλία που είχε μαζί του, που μιλούσαν για ακρεοφαγία. Οι ασκητέ δεν τρώγουν κρέας αν θέλουν, για λόγους καθαρά ασκήσεως. Εκείνος ο οποίος θα έλεγε δεν τρώω κρέας γιατί το βδελίσομαι, όχι με την έννοια, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν τα σαλιγκάρια και μου τα δίνουν τα φώ και μου θα εξεράσω, όχι με αυτή την έννοια βδελίσομαι, αλλά με την έννοια ότι είναι κρέας, γι' αυτό το βδελίσομαι. Όχι, μεγάλη αμαρτία θα έκανε. Νομίζω είμαι πάρα πολύ σαφής. Προσέξατε το. Αν κανείς θέλει να μην τρώει κρέας, ας μην τρώει κρέας. Για λόγους διαιτητικούς, για λόγους υγείας, για λόγους και εγώ. Μάλιστα κάποια στιγμή λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι ωραία που περάσαμε τη Σαρακοστή. Ούτε τσίκνες, ούτε τίποτα από ζώα, γιατί υποτίθεται ότι τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν θα έτρωγαν κρέας. Όχι με την έννοια ότι βδελισόμεθα το κρέας, αλλά με την έννοια ότι να, μένουμε στο φυτικό βασίλειο και λοιπά και λοιπά. Προσέξατε το, γιατί ο Θεός να φυλάει. Εν τούτης, μέσα στους χριστιανούς, έχουμε πολλά παραδείγματα, αλλά δεν είναι της ώρας να σας το πω, υποβόσκει ένας διαρχισμός. Και επειδή μένω στο θέμα των τροφών, θα αναφέρω μόνο μία περίπτωση. Ξέρετε ότι θεωρείται ακάθαρτο ζώο ο σχατζόχυρος. Έχω φάει σχατζόχυρο στην κατοχή και είναι σαν χοιρινό κρέας. Ναι, λοιπόν, προσέξτε, όποιος φάει σχατζόχυρο απαγορεύεται να κοινωνήσει, διό όνομα του Θεού. Επειδή έφαγε σχατζόχυρο δεν πρέπει να κοινωνήσεις? Είδατε πως μπαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα στην χριστιανική μας ζωή. Γι' αυτό σας είπα να θυμόσαστε, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Έφαγα σχατζόχυρο. Λοιπόν, κάποιος τσαγκάρης, πάμε εκεί στην κατοχή, είχε βρει κάτι αυγά της χιαλώνας και τα έκανε αυγολέμανο. Και ούτω καθεξής. Βέβαια η χιαλώνα θεωρείται ακάθαρτο ζώο, αλλά δεν υπάρχουν πια καθαρά και ακάθαρτα. Προσέξατε το. Φτάνουν άνθρωποι ηλικίας 60, 70, 80 χρονών που δεν έχουν ποτέ τους εξομολογηθεί και την μοναδική αμαρτία που λέγουν ότι διάπραξαν, ξέρετε ποια είναι? Ότι έφαγαν σχατζόχυρο. Αδελφέ μου, αν δεν είχες φάει σχατζόχυρο, θα ήσουν αναμάρτητος? Αυτά πρέπει να τα διορθώνουμε. Βλέπετε πως συμπλέκεται και η θεωρία, το δόγμα και η πρακτική, όλα μαζί. Πάντως, την οριστική και τελεία, θα λέγαμε, απάντηση δίνει το Πνεύμα το Άγιον. Τι γράφει ο Απόστολος Παύλος? Ακούσε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το δε Πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθηση πίστεως. Ρητά λέγει το Πνεύμα το Άγιον ότι στους ιστερνούς χρόνους θα είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι θα απέχουν από τη σωστή, θα το λέγαμε σήμερα, ορθόδοξη πίστη, προσέχοντες πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων
και δίνουν προσοχή, λέγει, σε πνεύματα που προκαλούν την πλάνη, αλλά και σε διδασκαλίες που είναι των δαιμόνων. Και ποια θα είναι αυτή? Απέχεστε, απαρέμφατο, απέχεστε βρωμάτων, α, ο Θεός έκτισεν τις μετάληψεν. Να απέχετε, να απέχει κανείς από βρώματα, φαγητά, σχαντζόχερος επί παραδείγματι, που ο Θεός λέει τα έκτισε όλα προς μετάληψεν. Να το πάρουμε, να το φάμε. Δεν ξέρω εάν κανείς μέσα του έχει φωλιασμένη μια λανθασμένη τέτοια αντίληψη, εάν με αυτά τα οποία λέμε, εάν θα παρατήσει αυτή του την λανθασμένη, πλανημένη αντίληψη. Γράφει δε ίσως Κολασσέης ο Απόστολος, τα προηγούμενα τα γράφει στον Τιμόθεο, γράφει: τι δογματίζεσθε, μη άψει, μη δε γεύσει, μη δε φύγεις. Τι κρατάτε θέσεις, μην αγγίξεις, μη φας, μη θίξεις, μην ξέρω εγώ, κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις εντολές και τις διδασκαλίες των ανθρώπων, όχι του Θεού. Και όπως σας είπα, πρόκειται περί δαιμονικές διδασκαλίες. Όπως είναι, θα λέγαμε, τα σύγχρονα βουδιστικά ρεύματα σε χριστιανικά εδάφη, ο αρχαίος μανιχαϊσμός, που δεν πέθανε ο μανιχαϊσμός και όλες οι αιρέσεις δεν έχουν πεθάνει. Ο μανιχαϊσμός είναι γνωστικισμός. Με την ευκαιρία που αναφερθήκαμε στη δίαιτα του ανθρώπου, αγαπητοί μου, μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε να τη δούμε και θεολογικά. Και θεολογικά. Δηλαδή, στο ερώτημα, γιατί ο άνθρωπος επλάσθη για να τρώγει? Απλούστατα. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Ο Θεός ήθελε για να συντηρούνται τα ζώντα όντα να τρώγουν, να καταναλώνουν τη φύση. Προσέξτε τι είπα, να καταναλώνουν τη φύση. Διότι το να τρώμε είναι το μεταβατικό στάδιο για να φτάσουμε να μην τρώμε, αφού στη Βασιλεία του Θεού, σας είπα, δεν υπάρχει βρώσεις και πόσεις. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Αφού βέβαια ο Θεός εγνώριζε εν την προγνώση του ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, έκανε έναν κόσμο καλά λίαν, αλλά όχι τέλειον. Ο Θεός εγνώριζε, θα κάνω τον άνθρωπο, θα πέσει. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος αυτός να είναι όχι τέλειος. Προσέξτε, όταν έκανε τους αγγέλους, έτσι το ήθελε ο Θεός. Δεν εγνώριζε ότι ένα μέρος των αγγέλων θα έπεφτε? Σίγουρα. Δεν αγνοεί τίποτα ο Θεός. Αυτοί οι λεγόμενοι δαίμονες τώρα μπορούν να επιστρέψουν? Μπορούν να μετανοήσουν? Δεν μπορούν. Διότι έζησαν σε έναν τέλειο κόσμο, έχοντες την γεύση, οι δαίμονες, έχοντες τη γεύση της Θείας Δόξης, του Θείου Φωτός. Ήταν φωτεινοί άγγελοι και έπεσαν. Δεν μπορούν να επανέλθουν. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ήτο σε έναν κόσμο τέλειον και αμάρτανε, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Πάλι λοιπόν είναι η αγάπη του Θεού εδώ, τον κάνει ο λιγότερον τέλειον, διότι το να τρώμε είναι ένα, ναι μεν θέλημα Θεού, αλλά τελές. Έτσι με τον τρόπον αυτόν επιφυλάσσει τον κόσμο των τέλειων που δεν θα τρώμε, αφού θα έχουμε περάσει όλη αυτήν την περιπέτεια, και μάλιστα της προαιρέσεώς μας, της θελήσεώς μας και τα λοιπά. Έτσι θεολογικά ο άνθρωπος έπρεπε να φάγει για να ζήσει, και αφού αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αλλά και να βάλει τον κόσμο μέσα στο σώμα του και να τον κόσμο να τον μετασχηματίσει σε άνθρωπο, σε σάρκα και αίμα. Προσέξτε, ολόκληρος ο κόσμος παρουσιάζεται στον άνθρωπο σαν ένα τραπέζι, όλη η δημιουργία, ένα συμπόσιο. Α, βγαίνει κανείς έξω, κάτι θα τσιμπήσει να φάει. Τι είναι όλη η δημιουργία? Όλη η δημιουργία επάνω στη γη δεν είναι παρά ένα τραπέζι, ένα συμπόσιο.
Η εικόνα του Συμποσίου παραμένει σε ολόκληρη την Αγία Γραφή από τη φιλοξενία του Αβραάμ μέχρι τον μυστικό δείπνο του Χριστού. Σαν κεντρική εικόνα της ζωής, στην πρωταρχή της και στο τέλος της. Γιατί, είπε ο Χριστός, ή να εσύτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου. Και η βασιλεία του Θεού, σας είπα, δεν τρώμε στη βασιλεία του Θεού, φέρεται ως μία εικόνα Συμποσίου. Για να τρώτε, λέει, και να πίνετε στο τραπέζι μου. Πού? Στη βασιλεία μου. Το πιο ιερό μυστήριο, η Θεία Ευχαριστία, μας παραδόθη σε Συμπόσιο. Δηλαδή, ο μυστικός δείπνος. Και η θέωση με τη σάρκωση του λόγου πίσω από τα είδη του άρτου και του ίνου που μεταλαμβάνονται πραγματικά σε σώμα και αίμα Χριστού. Προσέξατε το, γιατί και αυτό δεν το ξέρουν οι χριστιανοί μας, ότι οι αισθήσεις μας μας πληροφορούν ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, ότι δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά είναι κρασί και ψωμί. Είναι σώμα και αίμα Χριστού πραγματικά, το υπογραμμίζω. Δεν το θέμα μου αυτό, απλώς εν παρόδο σας το είπα. Αυτός ο Κύριος εμφανίζεται ως αισθήων και πείνων. Τι είναι λοιπόν θεολογικά η τροφή? Είναι η προσφορά του κόσμου από τον Θεόν στον άνθρωπο, και που ο άνθρωπος καλείται, αποδεχόμενος τον κόσμο, να ευχαριστήσει το Θεό. Αυτή την έννοια είχε, αγαπητοί μου, και η θυσία του Άβελ. Γι' αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουν εστείτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε. Όπως εν γέννη εκείνο το περίφημο που λέει στους Ρωμαίους, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα από το Θεό, εξ αυτού και δι' αυτού, με το Θεό. Ας πούμε, ο Θεός ευλογεί το στάρι, το παίρνουμε και το κάνουμε ψωμί. Ο Θεός μας το έδωσε. Τώρα το τρώμε, και δι' αυτού κάνουμε προσευχή στο τραπέζι. Και εις αυτόν τα πάντα. Τι πρέπει να γυρίσει πίσω? Η δοξολογία. Από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό. Εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Ρωμαίους 10 κεφάλαιο, 3 στίχος. Γι' αυτό κάνουμε, όπως σας είπα, και την προσευχή μας στο τραπέζι. Ένα ποτήρι νερό το σταυρώνουμε. Μας λέει ο Άγιος Κύριλλος, μη μου πείτε ότι είναι συνήθεια των μοναχών, το λέει ο Άγιος Κύριλλος, είμαστε στο 350 μετά Χριστόν. Οτιδήποτε λέει τρώμε, πίνουμε, κάνουμε, όλα τα σταυρώνουμε. Ακούστε, επί ποτηρίων, λέει, επί, όλα τα σταυρώνουμε. Θέλετε ακόμη? Τα σταφύλια πρέπει να τα ευλογήσουμε στην Εκκλησία. Όσοι, εμείς δεν έχουμε αμπέλη, όσοι μας φέρουν σταφύλια, 6 Αυγούστου, τα κόβουμε σε μικρά τσαμπάκια, τα πλένουμε. Υπάρχει ειδική ευχή για το σταφύλι, και μετά παραλλήλως με το αντίδωρο μοιράζουμε και το σταφύλι. Τίποτα δεν είναι έξω, μα τίποτα έξω από την ευλογία του Θεού. Όπως και εκείνοι που θα σπείρουν τον Οκτώβριο πηγαίνουν αντιπροσωπευτικά, σαν ένα πιάτο μέσα, ξέρω εγώ, στάρι, καλαμπόκι. Τι θα σπείρουνε? Το πάνε στην Εκκλησία να ευλογηθεί από τον ιερέα. Υπάρχει ειδική, ή μάλλον υπάρχουν ειδικές προς τούτο ευχές. Γιατί πρέπει αυτά να γυρίσουν πίσω στο Θεό, σαν ευχαριστία, για να κλείνει πάντοτε ο προστεταγμένος κύκλος. Ποιος? Θεός, δημιουργία, άνθρωπος, δημιουργία, Θεός. Να γυρίζουν όλα πίσω. Και το αποκορύφωμα, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, είναι τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι. Προσφέρομαι σε σένα τα δικά σου εκ των ειδικών σου. Εμείς, και μάλιστα όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν προσφέρομαι στα φύλλα ούτε σιτάρι, αλλά βάλαμε, λέγει, στο σιτάρι τον κόπο μας.
Ωραίο, χαριτωμένο. Ποιος είναι ο κόπος μας? Να γίνει ψωμί. Πού βάλαμε στα σταφύλια τον κόπο μας? Να γίνουν κρασί. Προσφέρουμε λοιπόν τα δώρα του Θεού, αλλά μέσα είναι ο δικός μας ο κόπος. Γιατί ο Θεός θέλει να δεχθεί και τον κόπο μας. Και τότε ακολουθεί ο ύμνος, σε υμνούμε και τα λοιπά και τα λοιπά, για να του προσφέρουμε τον άρτον και τον ήρων, που θα μας τα επιστρέψει ο Θεός. Όχι απάρεσκα, ότι δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, αλλά θα μας δώσει τη μοναδική τροφή μας, σε σώμα και αίμα Χριστού. Βλέπει κανείς αυτά τα θαυμάσια πράγματα. Αποτινόμενος δε, γιατί υπάρχουν και κάποιες τροφές ή κάποια τροφή που δεν είναι σωστή. Αποτινόμενος ο προφήτης Οσιέ στο λαό λέει στο 10ο κεφάλαιό του, αγαπητοί μου, το εξής: «Ηνατί παρεσιωπήσατε ασέβιαν και τας αδικίας αυτής ετριγήσατε?» Γιατί, λέει, παρασιωπήσατε την ασέβεια και τις αδικίες της, ποιανής, της ασεβίας, και ετριγήσατε αυτά, λέει, την ασέβεια ετριγήσατε, και συνεχίζει: «Εφάγετε καρπών ψευδή». Εφάγατε, λέει, καρπών ψευδή. Ο Θεός δεν έκανε καρπών ψευδή. Εσείς τον φτιάξατε έτσι. Ότι ήλπισας εν της αμαρτήμασή σου, σύ λαέ του Ισραήλ, εν πλήθη δυναμεώσου. Ποια είναι αυτή η αμαρτία? Είναι ο καρπός της αυτονομίας μας. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Εκείνο που λέγαμε την περασμένη Τρίτη, θυμάστε, εκείνο το διαφημιστικό δημοσίευμα, πια λέει ο Θοδωρής δεν έχει πια ανάγκη από τον Θεό, τώρα μπορεί να στηρίζεται στα μηχανήματα και δεν ξέρω τι. Ανόητα πράγματα, ανόητα. Αυτός είναι ο ψευδής καρπός, η αυτονομία. Αυτό που είπε ο διάβολος πρωτοπλάστους: θα γίνετε θεοί χωρίς το Θεό. Το μέγα αυτό αμάρτημα. Όπως θα λέγαμε ακόμη, αυτή δε η τροφή δεν είναι ευλογημένη. Ο Θεός δεν είπε να φάμε από τον καρπόν της γλώσσας, είπε όχι. Μια μικρή παρανθεσούλα. Κατηγορούν οι μασόνοι το Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, επειδή μας απειγόρευσε τον καρπόν της γνώσεως, αυτόν που είπε ο διάβολος δοκιμάστε. Συνεπώς ο Θεός των μασόνων, και δεν είναι μόνο από αυτό το σημείο, είναι ο αιωσφόρος που συνεχώς υποβάλλει εις τον άνθρωπο αυτή την αυτονομία. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης αποκαλεί την επιθυμία αυτήν, μάλιστα στο μεγάλο του εκείνο κανόνα που λέμε, την μεγάλη σαρακοστή και τα λοιπά, παράλογον όρεξην. Και τότε, από τότε θα λέγαμε, μετά την πτώση, η τροφή, δηλαδή οι κτήσεις, έπαψε να είναι ευχαριστιακή. Που θα πάρω κάτι, πάρτε τους ασκητάς, διαβάζουμε στο γεροντικό, το πρώτο σταφύλι, το πρώτο σίκο, το παίρνει, κάνει προσευχή, δοξάζει το Θεό και μετά το τρώει. Δηλαδή, βλέπετε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει στο χριστιανικό μας λαό. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Η δημιουργία γίνεται πλέον αυτοσκοπός, αντί μέσων προς δόξαν Θεού. Η δημιουργία γίνεται, εντός εισαγωγικών, υλική. Είναι υλική. Αλλά όταν όμως γίνεται μετεύξεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε είναι πνευματική. Βεβαίως. Και κατέληξε, όπως σας είπα, να γίνεται η τροφή πια σαν θυσία του Κάιν, που δεν προσέφερε σωστά τη δική του θυσία. Ο χριστιανός μέσα στην κτήση είναι ένας ιερεύς που προσφέρει την κτήση στο Θεό. Αγαπητοί μου, αυτή ήταν η θεολογική διάσταση της τροφής που είπαμε. Βέβαια, κάτι λίγο μένει ακόμα.
το κεφάλαιο αυτό, το 300, τελείωσε, όπως και το 25ο χωρίον, που είδαμε την ενότητα αυτή περί υγείας. Αλλά πριν εισέλθουμε στο 301ο κεφάλαιο, ας μας επιτραπεί ένα επίμετρον των όσων είπαμε περί υγείας. Λίγα λόγια. Φυσικά το θέμα δεν εξυντλήθη όπως ανεφέρθη ή όπως κατεγράφει, απλώς εφύγει. Επιτρέψτε λοιπόν ένα μικρό επίμετρο. Απλώς έδωσε κάποιες αφορμές ότι είπαμε στο περασμένο θέμα μας κτλ. Δεν είναι καθόλου αυτονόητον να μιλάει κανείς για την ψυχοσωματική υγεία, αφού φτάνουμε να μην την εκτιμούμε σοβαρά. Το κάπνισμα βλάπτει. Μιλώ περί υγείας, σας είπα, κάνω ένα επίμετρο. Αλλά ποιος το λογαριάζει? Η τηλεόραση βλάπτει, ψυχικά και σωματικά. Αλλά ποιος το λογαριάζει? Οι ποικίλες ανώμαλες ψυχικές καταστάσεις επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά ποιος το αντιλαμβάνεται? Η ψυχοσωματική υγεία είναι το πρώτο φυσικό αγαθό, πολύτιμο και αναντικατάστατο. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκείνο που αρρωσταίνει είναι το σώμα. Εν τούτης, λίγοι γνωρίζουν ότι και η ψυχή υπόκειται στην ασθένεια, και μάλιστα σε πολλές ασθένειες. Ο σύνδεσμος ψυχής και σώματος δεν αφήνει στεγανά. Το πώς συνδέεται η ψυχή με το σώμα μας μένει άγνωστο. Τούτο μόνο είναι γνωστό, ότι υπάρχει μια αμοιβαία επίδραση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Λέγει ένα στίχος στην παράκληση: «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή». Βλέπετε, και τα δύο. Όταν το σώμα ασθενεί, επηρεάζει και καθιστά δύστημο την ψυχή. Και αντίστροφα, όταν η ψυχή ασθενεί, κάνει βαρύ και δυσκίνητο το σώμα και μάλιστα μπορεί να το οδηγήσει μέχρι ακόμη και το θάνατο. Αλλά τι αρρωσταίνει την ψυχή? Τα πάθη και η κατεγνωσμένη συνείδηση, που σου καταμαρτυρά η συνείδηση. Και αναφερθήκαμε τι αρρωσταίνει την ψυχή. Είναι η λύπη, ο φθόνος, ο θυμός, η αγωνιώδης μέρημνα, το άγχος, όλα αυτά. Έγραφε ο πολύς Μαρίνος Γερουλάνος, μεγάλος γιατρός, διάσημος γιατρός, τα εξής: ότι ουδε μία οργανική λειτουργία υπάρχει η οποία να μην κατευθύνεται από την ψυχή. Ουδε μία λειτουργική παρεκτροπίος είναι η εκδήλωση της νόσου, εις την οποία να μην συμμετέχει η ψυχή. Και να τελειώσω, γιατί τελείωσε η κασέτα. Λέει η Αγία Γραφή, σοφός Ιράχ, ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει το σήμιο μικρον γιώτα ισχύρας ιατρού. Όποιος αμαρτάνει απέναντι στο δημιουργό του θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.